Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ την Επιστημονική Επιτροπή του DINAN για την τιμητική συμμετοχή μου στο πάνελ των ομιλητών αυτής της επιστημονικής συζήτησης. Ευχαριστώ όλους σας που είστε εδώ. Ευχαριστώ τους συναδέλφους συνομιλητές και ευχαριστώ τον κύριο Βόρο, ο οποίος μοιράζεται μαζί μας τις εμπειρίες του, το υλικό του και λόγω της ιδιαίτερης ενδιαφέροντος που έχει με το θέμα και θα μπορέσουμε σήμερα να το αναλύσουμε. Σαν φυσική συνέπεια και συνέχεια των όσων ανέφερε αναλυτικά ο κύριος Σαρής σχετικά με την αύξηση της ενδοκυλιακής πίεσης και την αναγνώριση, καταγραφή και μελέτη του συνδρόμου της αυξημένης ενδοκυλιακής πίεσης και του συνδρόμου του κοιλιακού διαμερίσματος, έρχεται η επόμενη δράση, η κλινική δράση, που είναι τι μπορούμε να κάνουμε όταν τα συντηρητικά μέσα ανεπαρκούν στο να ελέγξουμε την ενδοκυλιακή πέρταση. Ο όρος ανοιχτή κοιλιά ή λαπαροστόμα ή abdomen apertum κατά την λατινογενή λατινική ορολογία αναφέρεται σε μια χειρουργική τεχνική η οποία δυστυχώς δεν είναι επιλογή, είναι μια κατάσταση life-saving maneuver. Δηλαδή την κάνουμε διότι είμαστε υποχρεωμένοι να την κάνουμε για να σώσουμε τον άρρωστο. Αυτή σαν τεχνική περιγράφτηκε ήδη από τον Άντριου Μακό το 1897 όταν περιέγραψε το να αφήσει ανοιχτή την κοιλιά σε μια γενικευμένη περιτονίτιδα, δεν είχε εφαρμοστεί, δεν είχε χρησιμοποιηθεί μέχρι το 1940, οπότε και ο Σερ Ογκιλβι, ο διάσημος αυτός Βρετανός χειρουργός, την περιέγραψε στην αντιμετώπιση ενός περιστατικών με αυξημένη ενδοκυλιακή πίεση. Και προσφάτως, τις τελευταίες δύο δεκαετίες, άρχισε να εφαρμόζεται πιο συστηματικά, πιο συντεταγμένα και πιο μελετημένα, μετά από τη μελέτη του συνδρόμου της αυξημένης ενδοκυλιακής πίεσης και του κοιλιακού διαμερίσματος, όπως αυτό περιγράφτηκε από τον κύριο Σαρή. Οι ενδείξεις της ανοιχτής κοιλιάς γενικώς είναι κάθε κλινική κατάσταση κατά την οποία υπάρχει εξελισσόμενη, εγκατεστημένη ή επαπειλούμενη ενδοκυλιακή πέρταση, το σύνδρομο του κοιλιακού διαμερίσματος. Είτε ενδοκυλιακή σύψη η οποία είναι εκτεταμένη, έντονη και επίμονη και δεν μπορεί να ελεγχθεί οριστικά σε μία χειρουργική επέμβαση, ή κατάσταση κατά την οποία υφίσταται ανάγκη μιας ή πολλαπλών προγραμματισμένων χειρουργικών επισκέψεων της κοιλιάς, όπως είναι μια βαριά ενδοκοιλιακή σύψη, εκτεταμένα κοιλιακά τραύματα, εντερική ισχυμία και οποιαδήποτε γενικώς ένδειξη, χειρουργική ένδειξη, η οποία μας επιβάλλει την χειρουργική επίσκεψη του κήτους της κοιλίας. Επίσης, ανοιχτή κοιλιά αφήνουμε όταν έχουμε εκτεταμένους τραυματισμούς από εκρήξεις ή από εγκάβματα του προστίου κοιλιακού τυχώματος που οδηγούν σε απώλεια του τμήματος του προστίου κοιλιακού τυχώματος, το loss of domain, όπως λέμε. Άρα, συνοπτικά, οι ενδείξεις της ανοιχτής κοιλιάς είναι όλες αυτές οι ενδείξεις, οι αιτίες οι οποίες οδηγούν σε σύνδρομο ενδοκοιλιακής υπέρτασης, που ανέφερε ο κύριος Σαρής, όπως είναι η πρόληψη θεραπεία του τεκμηριωμένου αυτού συνδρόμου, βαριά νεκρωτική περιτονίτιδα η οποία επιμένει και δεν μπορεί να ελεγχθεί με μία χειρουργική επέμβαση, εκτεταμένη εντερική ισχυμία με ανάγκη στενής παρακολούθησης, σοβαρά τραύματα και εκτεταμένα τραύματα της κοιλιάς με σοβαρή αιμορραγία και προδιάθεση για εμφάνιση του συνδρόμου κοιλιακής υπέρτασης, μεταμοσχεύσεις ύπατος που απαιτούν μεγάλο χειρουργικό χρόνο και αυξημένη χορήγηση υγρών, τα οποία μπορούν να προκαλέσουν αυτό το σύνδρομο. Οι στόχοι της ανοιχτής κοιλιάς αλλάζουν κατά την ιστορική του εξέλιξη, κατά τον εξής τρόπο. Αρχικά, ο στόχος της ανοιχτής κοιλιάς ήταν να μπορέσει να αποσυμπιέσει την κοιλιά και να προστατεύσει τα ενδοκοιλιακά σπλάχνα από την έκθεση στην ατμόσφαιρα. Ακολούθως, ο στόχος αυτός μετατοπίστηκε στο να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε αυτό τον πρωταρχικό στόχο, δηλαδή της προστασίας των ενδοκοιλιακών σπλάχνων, αλλά και να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε
και να διευκολύνουμε την προγραμματισμένη επανασύγκληση του κτηλιακού τυχώματος μέσω της πρόσληψης της προς τα πλάγια μετατόπισης της περιτονίας, η οποία συμβαίνει όταν έχουμε ανοιχτή ανοιχτή την κοιλιά. Συνοπτικά, σε όλες τις επεμβάσεις ελέγχου τραύματος της κοιλιάς, δηλαδή στο damage control surgery, είτε σε βαριά επίμονη περιτονίτιδα, είτε σε βαριά παγκρεατίτιδα, είτε σε οποιαδήποτε ένδειξη υπάρχει για ανοιχτή κοιλιά, ο στόχος είναι να ελέγξουμε τη μόλυνση της περιτονικής κοιλότητας και την αιμορραγία, εφόσον αυτή υφίσταται, να μπορέσουμε να αφήσουμε ανοιχτή την κοιλιά ώστε να την αποσυμπιέσουμε και να επανέλθει η πίεση δίθηση των σπλάχνων στα φυσιολογικά όρια. Ως γνωστόν, από τη φυσιολογία, η πίεση διήθησης είναι η μέση πίεση μείον την ενδοκοιλιακή πίεση, κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό για τη λειτουργία των σπλάχνων, είναι να μπορέσουμε να διευκολύνουμε τις προγραμματισμένες επανεπεμβάσεις και επαναλαμπροτομίες μέσω της εύκολης πρόσβασης της ανοιχτής κοιλιάς και βεβαίως να εξασφαλίσουμε προσωρινή κάλυψη των κοιλιακών σπλάχνων σε περιπτώσεις που υπάρχει εκτεταμένη ιστική απώλεια του προστίου κοιλιακού τυχώματος. Πρόκειται για μια κατάσταση η οποία είναι αφεαυτής νοσογόνος, εξαιρετικά νοσογόνος, δηλαδή το να αφήσει ανοιχτή την κοιλιά δεν είναι απλά η παράληψη σειραφής του προστίου κοιλιακού τυχώματος. Είναι μια κατάσταση κατά την οποία υπάρχει πλήθος παθοφυσιολογικών διαταραχών που επηρεάζουν όλα τα οργανικά συστήματα. Είναι μια κατάσταση η οποία έχει υψηλά ποσοστά νοσηρότητας και θνητότητας που μπορεί να υπερβαίνουν το 30%. Σήμερα στις χειρουργικές ΜΕΘ αναφέρονται ποσοστά ασθενών που έχουν ανοιχτή κοιλιά μπορεί να προσεγγίζει το 30% αναλόγως των διαφόρων σειρών που περιγράφονται. Αυτή η κατάσταση αποτελεί μια ιδιαίτερα απαιτητική κλινική κατάσταση, αποτελεί μια πολυπαραγωγική προσέγγιση τόσο από τη χειρουργική ομάδα όσο και από την εντατικολογική ομάδα και θα πρέπει να βασίζεται σε ειδικά προκαθορισμένη διαδικασία και αλγόριθμο, αυτό που ονομάζουμε πρωτόκολλο ανοιχτής κοιλιάς. Έχει βρεθεί ότι όταν ακολουθείται ένα πρωτόκολλο ανοιχτής κοιλιάς, το οποίο είναι σαφώς καθορισμένο και συμφωνημένο με όλους τους εμπλεκόμενους, τα ποσοστά επιβίωσης βελτιώνονται και μπορούμε να ελπίζουμε σε καλά αποτελέσματα. Ο θεραπευτικός αλγόριθμος της ανοιχτής κοιλιάς ξεκινάει καταρχήν από τη διάγνωση της ανάγκης της. Δηλαδή, εφόσον υπάρχει επαπειλούμενη ή εγκατεστημένη ενδοκοιλιακή υπέρταση, εφόσον υπάρχει μια βαριά νεκρωτική παγκρεατίτιδα με επιμολυσμένα νεκρώματα που χρήζει πολλαπλούς καθαρισμούς και παροχέτευσης των νεκρωμάτων, εφόσον υπάρχει μια επίμονη, εκτεταμένη και δύσκολα ελεγχόμενη ενδοκοιλιακή σύψη, εφόσον υπάρχει μια επίγουσα λαπαροτομία σε έναν πολυτραυματία, θα πρέπει να οδηγήσουμε κυρίως τον ασθενή κάνοντας μια μέση λαπαροτομία και να ελέγξουμε το χειρουργικό πρόβλημα. Ιδανικά, θα πρέπει να επιδιώξουμε την σύγκληση του κοιλιακού τυχώματος. Όταν αυτό δεν είναι εφικτό και είναι κάτι το οποίο βαραίνει τον χειρουργό που εκτελεί την επέμβαση, λαμβάνει την απόφαση για να αφήσει την κοιλιά ανοιχτή. Το να αφήσει ανοιχτή την κοιλιά, όπως είπαμε, δεν είναι απλά να παραλείψει τη σειραφή του κοιλιακού τυχώματος, αλλά θα πρέπει να προβλέψει και να προκαθορίσει ήδη με το τελείωμα της επέμβασης ποια θα είναι η επόμενη κίνηση, το οποίο ξεκινάει ήδη μέσα από την αίθουσα του χειρουργείου. Θα πρέπει λοιπόν να γνωρίζει πώς θα καλύψει την κοιλιά, πώς θα χειριστεί το πρόβλημα για το οποίο χειρουργείται και κάθε πότε θα πρέπει να οδηγεί τον ασθενή στο χειρουργείο. Έτσι λοιπόν, από τη στιγμή που αποφασιστεί η κοιλιά να μείνει ανοιχτή, ο ασθενής παραμένει νοσηλευόμενος σε κατάσταση στην εντατική θεραπεία, λαμβάνοντας την απαιτούμενη ανάνυψη, με όλα αυτά τα οποία χρειάζονται να γίνουν από την πλευρά των εντατικολόγων, και η χειρουργική ομάδα οφείλει να ορίσει την επόμενη επίσκεψη στην κοιλιά. Ο τρόπος με τον οποίο εξασφαλίζονται οι στόχοι της ανοιχτής κοιλιάς, που είπαμε είναι η αποσυμπίεση, είναι η προστασία των σπλάχνων και είναι η πρόληψη της προς τα πλάγια σύσπασης της περιτονίας για την προγραμματισμένη επανασύγκληση, αυτά πέρασαν ιστορικά σε διάφορες φάσεις. Ξεκινούσαμε απλά αρχικά με μια τοποθέτηση αποστηρωμένων γαζοπάνων και συγκλίνοντας την κοιλιά, η οποία είναι η πιο απλή και primitive έκδοση του χειρισμού της ανοιχτής κοιλιάς.
Και προχωρήσαμε σε πιο φιλοσοφημένες θεραπείες, οι οποίες είναι πολύπλοκες, οι οποίες έχουν σχέση με την κάλυψη των σπλάχνων με χρήση εμπορικών συσκευών που υπάρχουν τώρα στο εμπόριο, είτε με συνδυασμό αυτών, διότι είναι πολύ φυσικό και πολύ αναμενόμενο η χειρουργική θεραπευτική στρατηγική να αλλάξει κατά την πορεία που ο χειρουργός φροντίζει τον ασθενή. Όταν λοιπόν περάσουμε στη φάση της ανοιχτής κοιλιάς, η διάρκεια της οποίας καθορίζεται από τη γενική κατάσταση αλλά και από την τοπική κατάσταση της κοιλιάς, αυτό μπορεί να διαρκεί άλλοτε άλλο χρονικό διάστημα. Στόχος είναι να κλείνει οριστικά η κοιλιά μέσα σε ένα χρονικό διάστημα 8 έως 10 ημερών. Αυτό συμβαίνει διότι έχουν αποδείξει οι μελέτες ότι μετά το χρονικό διάστημα αυτό αυξάνεται πάρα πολύ ο κίνδυνος σοβαρών επιπλοκών και της θνητότητας. Εφόσον στο οκταήμερο με δεκαήμερο υπάρξει δυνατότητα να κλείσει η κοιλιά με διάφορες τεχνικές που θα περιγράψουμε, αυτό είναι εφικτό. Όταν αυτό δεν είναι εφικτό, τότε δημιουργείται το λεγόμενο, χειρουργική προσέγγιση που οδηγεί σε μια προγραμματισμένη, καθυστερημένη μετεχειρητική κοιλιοκύλη και η οποία πρόκειται να αποκατασταθεί μετά από 6 έως 12 μήνες εφόσον επιβιώσει ο ασθενής. Τα χαρακτηριστικά των τεχνικών που εφαρμόζουμε στην ανοιχτή κοιλιά είναι πολλά. Οι τεχνικές ανοιχτής κοιλιάς, όπως είπαμε, είναι πολλές. Έχουν ξεκινήσει πριν από 20-25 χρόνια και εξελίσσονται. Οι τεχνικές αυτές θα πρέπει να διέπονται από κάποια χαρακτηριστικά. Θα πρέπει καταρχήν η τεχνική να είναι εύκολη στην εφαρμογή και στην διενέργεια των προγραμματισμένων αλλαγών. Θα πρέπει να εξασφαλίζει ταχεία είσοδο στην περιτονιακή κοιλότητα για την χειρουργική διερεύνηση που απαιτεί το χειρουργικό πρόβλημα. Θα πρέπει να εξασφαλίζει καλή απορροή των εκρήσεων από το χειρουργικό τραύμα. Θα πρέπει να διευκολύνει και να προβλέπει την πρωτογενή σύγκληση ιδανικά του κοιλιακού τυχώματος με συρραφή των απονευρώσεων στο κοιλιακό τραύμα. Θα πρέπει να έχει μια κατά δυνατόν αποδεκτή νοσηρότητα και θνητότητα. Θα πρέπει να διευκολύνει την νοσηλευτική φροντίδα του ασθενούς, διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτή είναι μια κατάσταση που απαιτεί υψηλό κόστος, όχι μόνο οικονομικό, αλλά και ιατρονοσηλευτικής κόπωση και ιατρονοσηλευτικών πόρων. Και τελευταία, αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, να είναι ευχερώς διαθέσιμη και να είναι όσο δυνατόν φθηνότερη. Στις τεχνικές της προσωλυνής σύγκλησης της κοιλιάς ξεκινάμε χρονολογικά από την απλή τοποθέτηση των αποστηρωμένων γαζών, των κομπρεσών, στην τεχνική της σύγκλησης και συραφής μόνο του δέρματος, στον Σάκο Μπογκοτά, στις διάφορες τεχνικές αρνητικής πίεσης, εφαρμογής αρνητικής πίεσης στο τραύμα, με διάφορες παραλλαγές. Αξιοσημείωτο, όπως θα πούμε στη συνέχεια, είναι η ανακάλυψη από τον Dietmar Wittmann του Wittmann Patch, το οποίο είναι μια τεχνική για την συμπλησίαση των κοιλιακών τυχωμάτων. Διάφορα άλλα τεχνικά συστήματα, όπως είναι το ABRA σύστημα, το APTHERA και οι διάφορες παραλλαγές τους. Ξεκινώντας λοιπόν από την απλή τοποθέτηση γαζοπάνων, σε αυτή την δυστυχώς θολή φωτογραφία βλέπουμε πώς μία κοιλιά συγκλίστηκε απλά με αποστηρωμένα γαζόπανα. Ήταν μία μέθοδος προσωρινή, η οποία έδωσε τη δυνατότητα στον ασθενή να μεταφερθεί από εκεί όπου έγινε το αρχικό χειρουργείο, δηλαδή το damage control surgery, η αρχική επέμβαση για την οποία ετέθη η ένδειξη της ανοιχτής κοιλιάς, σε ένα κέντρο όπου υπήρχε σχετική εμπειρία για να μπορέσει να συνεχίσει ο ασθενής την νοσηλεία του. Αυτή η τεχνική σήμερα δεν χρησιμοποιείται ή έχει εγκαταληφθεί. Συστήνεται μόνο σε περιπτώσεις όπου μια επίγουσα λαπαροτομία γίνεται σε ένα περιφερειακό νοσοκομείο χωρίς τους κατάλληλους πόρους και τεχνογνωσία για το χειρισμό της ανοιχτής κοιλιάς, μέχρι ο ασθενής να μεταφερθεί σε μια ανώτερη υγειονομική δομή να συνεχίσει την νοσηλεία του. Εδώ βλέπουμε την εικόνα του ίδιου ασθενούς, ο οποίος συγκλίστηκε με απλή τοποθέτηση γαζοπάνων, συράθηκε και διακομίστηκε ασφαλώς σε κατάλληλη υγειονομική δομή για να συνεχίσει τη θεραπεία του.
Το πρόβλημα με αυτή την τεχνική είναι ότι δεν εξασφαλίζεται καλή απορροή των υγρών του τραύματος, δεν εξασφαλίζεται η αναστολή της προς τα πλάγια σύσπασης των απονευρώσεων και βεβαίως χρησιμοποιείται, όπως είπαμε, μόνο σε επίγουσες καταστάσεις όπου δεν υπάρχει η δέουσα εμπειρία. Στις περιπτώσεις που επιλέξουμε να κλείσουμε μία κοιλιά χωρίς τη δυνατότητα να συμπλησιάσουμε την απονεύρωση, αλλά αν υπάρχει δυνατότητα να συμπλησιάσουμε το δέρμα, βλέπουμε ότι τα σπλάχνα καλύπτονται μεν από το τμήμα του δέρματος, όμως οδηγούμαστε στην δημιουργία ευμεγέθων κοιλών του προστίου κοιλιακού τυχώματος, με το λεγόμενο loss of domain, το οποίο απαιτεί σε δεύτερο χρόνο μία περίπλοκη χειρουργική επέμβαση για την αποκατάσταση του προστίου κοιλιακού τυχώματος. Δεν είναι πάντως μια κατάσταση η οποία είναι βιώσιμη, μεν, αλλά δεν μπορεί να επενδύσει κανείς σε αυτήν όταν πρόκειται για ένα άτομο με μεγάλο προστόκιμο επιβίωσης. Ο σάκος Μπογκοτά είναι μια τεχνική η οποία χρησιμοποιήθηκε αρχικά σε μια πόλη της Λατινικής Αμερικής, όπου οι υγειονομικοί πόροι λόγω κόστους ήταν περιορισμένοι. Χρησιμοποιήθηκε ουσιαστικά μια αποστηρωμένη σακούλα από τον σάκο που χρησιμοποιούν οι ουρολόγοι για τις διοικιστικές πλήσεις των χειρουργείων τους, η οποία σειράφθηκε είτε στο δέρμα είτε στην απονεύρωση και ως μέσο για την προστασία των κοιλιακών σπλάχνων. Αντιλαμβανόμαστε ότι με την τεχνική αυτή εξασφαλίζουμε μεν το στόχο της προστασίας των σπλάχνων, δεν εξασφαλίζονται όμως οι άλλοι στόχοι που είναι η αναστολή της προς τα πλάγια μετατόπισης της περιτονίας, καθώς επίσης και η απορροή των υγρών. Εδώ βλέπουμε μια άλλη φωτογραφία από το υλικό του νοσοκομείου μας, στο οποίο χρησιμοποιήθηκε σάκος Μπογκοτά. Και ερχόμαστε στο φερμουάρ κατά Βίτμαν. Το 1989 ο Ντίτμαρ Βίτμαν περιέγραψε και εφήρμοσε την τεχνική του κοιλιακού φερμουάρ. Αυτή είναι μια τεχνική όπου, όπως βλέπουμε, το υλικό σειράπτεται στα πλάγια της περιτονίας, στα χείλη της περιτονίας, και με την τεχνική φερμουάρ μπορούμε να επισκεπτόμαστε το κύτος της κοιλίας με εύκολο τρόπο. Η τεχνική αυτή εφαρμόστηκε επίσης και στο αρετέιο σε πολύ πρώιμη φάση, λόγω μιας εγνωριμίας και επικοινωνίας που υπήρχε με τον Βίτμαν. Και το πρόβλημα με την τεχνική αυτή είναι ότι προστατεύει τα σπλάχνα, εξασφαλίζει την εύκολη πρόσβαση στην κοιλιά, αλλά δεν εξασφαλίζει την μελλοντική σύγκληση και την απορροή. Συνεπώς, ο Βίτμαν επανήλθε αργότερα, κάνοντας μία μετατροπή, δημιουργώντας το patch, Βίτμαν patch, το οποίο, όπως θα δούμε στη συνέχεια, βελτιώνει την νοσηλεία αυτών των ασθενών. Εδώ είναι μια άλλη φωτογραφία ασθενούς με φερμουάρ Βίτμαν. Και ερχόμαστε στην εξέλιξη του φερμουάρ Βίτμαν, που είναι το Βίτμαν patch. Το Βίτμαν patch πρόκειται ουσιαστικά για δύο αφαιρούμενα πέταλα από βέλκρο, τα οποία σειράπτονται στην απονεύρωση, στο εσωτερικό μέρος της απονεύρωσης. Αποτελούνται από δύο πέταλα. Το ένα πέταλο βρόγχο, το οποίο είναι το μεγαλύτερο και ουσιαστικά καλύπτει τα σπλάχνα, και ένα δεύτερο πέταλο σύγκλησης, το οποίο σειράπτεται στο αντίπλευρο άκρο της απονεύρωσης και ουσιαστικά αλληλοεπικαλύπτει το προηγούμενο. Υλικά αυτά, τα πέταλα αυτά, κατά τις μελλοντικές επανεπεμβάσεις έλκονται μεταξύ τους το ένα απέναντι στο άλλο, με αποτέλεσμα το χάσμα των απονευρώσεων να μειώνεται, και όταν στο τέλος φτάσουμε σε ένα μέγεθος πλάτος απόσταση των απονευρώσεων ικανό, αφαιρούνται και το τελευταίο υλικό του patch και σειράπτεται η απονεύρωση. Κάτω από το Wittmann patch συνήθως τοποθετούμε μία αντισυμφυτική αποστηρωμένη καλλιπτική μεμβράνη με οπές, οι οποίες εξασφαλίζουν την προστασία των σπλάχνων και βεβαίως μέσω των οπών την απορροή των υγρών του κοιλιακού τραύματος, της κοιλιάς. Το πέταλο βρόγχος τοποθετείται, όπως είπαμε, κάτω από την αντίπλευρη απονεύρωση του κοιλιακού τυχώματος και αλληλοεπικαλύπτεται από το πέταλο σύγκλησης, ώστε να επιτευχθεί ασφαλή σύγκληση της κοιλιάς
Εδώ βλέπουμε ότι μετά από τις προοδευτικές και διαδοχικές συσφίξεις και συμπλησιάσεις, αποκόπτονται προοδευτικά τα πέταλα αυτά, και ώστε να προληφθεί προς τα πλάγια μετατόπιση της απονεύρωσης, και έτσι διεκτηρείται το κύτος της κοιλιάς με τα σπλάχνα. Ακολούθως εμφανίστηκε ο μηχανισμός της, αναγνωρίστηκε μάλλον η ανάγκη της καλής απορροής των υγρών από το κοιλιακό τραύμα. Οπότε στην εικόνα αυτή βλέπουμε ότι πάνω από την τοποθέτηση του, πάνω από το fitment patch που τοποθετήθηκε στην κοιλιά, τοποθετούνται γαζόπανα με μία παροχέτευση η οποία συνδέεται με απλή επιτύχεια συσκευή, η οποία αναρροφά τα υγρά της κοιλιάς. Εδώ βλέπουμε μία φωτογραφία κατά την οποία πάνω από, από τα γαζόπανα έχει τοποθετηθεί ένα steady drape, μία αυτοκόλλητη ταινία, ώστε να μπορέσει να στεγανοποιήσει το τραύμα και να εφαρμοστεί η αναρρόφηση. Ακολούθως, πρέπει να αναφερόμαστε στην εφαρμογή της θεραπείας αρνητικής πίεσης του τραύματος, τη λεγόμενη vacuum assisted closure. Αυτό αποτέλεσε μια μεγάλη επανάσταση στο χειρισμό της ανοιχτής κοιλιάς και γενικώς των ανοιχτών τραυμάτων. Αποτελείται από έναν μηχανισμό μιας αγγλίας, η οποία ασκεί συνεχή αρνητική πίεση σε ένα σωλήνα, ο οποίος κολλάει και προσφύγεται με τρόπο αεροστεγή επάνω στο τραύμα, με αποτέλεσμα να απορροφά συνεχώς τα υγρά του τραύματος, διατηρώντας το τραύμα στεγνό, καθαρό, και πέραν από τα προφανή νοσηλευτικά ωφέλη, η τεχνική αυτή έχει καταδειχθεί ότι έχει πολλές φυσιολογικές, κάποιες φυσιολογικές φυσιολογικά προτερήματα σχετικά με την δημιουργία κολαγόνου και νεοαγγειογένεσης στα χείλη του τραύματος, με αποτέλεσμα να ευνοείται η επούλωση του ανοιχτού τραύματος. Εδώ βλέπουμε μία φωτογραφία ανοιχτής κοιλιάς που πάνω από το αντισυμφητικό υλικό και το Wittmann patch έχει τοποθετηθεί ένας σπόγκος του συστήματος VAC. Το σύστημα VAC λοιπόν αποτελείται από μία αντλία η οποία ασκεί αρνητική πίεση μέσω ενός σωλήνα πάνω στην επιφάνεια του τραύματος μέσω μιας συμφητικής αεροστεγούς μεμβράνης η οποία τοποθετείται πάνω σε έναν σπόγκο. Αυτός ο σπόγκος λοιπόν τοποθετείται πάνω από ο μαύρος σπόγκος που βλέπουμε, τοποθετείται πάνω από από το Wittmann patch. Ακολούθως θα τοποθετηθεί το αυτοκόλλητο της στεγανοποίησης και ο σωλήνας εφαρμογής αρνητικής πίεσης, και αυτό συνδυάζεται, αυτή η θεραπεία αρνητικής πίεσης του τραύματος συνδυάζεται με την εφαρμογή του Wittmann patch. Εδώ βλέπουμε μια άλλη εικόνα, όπου υπάρχει μια τυπική εφαρμογή ενός κοιλιακού VAC, όπως επίσης και εδώ. Στη φωτογραφία αυτή βλέπουμε την τοποθέτηση και τη συγγραφή ενός απορροφήσιμου πλέγματος πάνω στα σπλάχνα, σε μια ανοιχτή κοιλιά, την οποία τοποθετούμε πρόσκαιρα για να μπορέσουμε να προστατεύσουμε τα σπλάχνα. Η εφαρμογή αρνητικής πίεσης επί του τραύματος έχει διάφορες τροποποιήσεις από διάφορους κατά καιρούς, όπως είναι για παράδειγμα ο Μπάρκετ και συνεργάτες, όπου το 1995 περιέγραψαν μια αντίστοιχη συνδεσμολογία, όπου η τεχνική αυτή συνίσταται στην εφαρμογή επάλληλων στρωμάτων από υλικά τα οποία υπάρχουν σχεδόν σε κάθε νοσοκομείο. Αποτελείται λοιπόν από ένα μη προσφυτικό στρώμα πολυεθυλενίου πάνω στο οποίο δημιουργούνται ΟΠΕΣ, είναι αυτό που προστατεύει τα σπλάχνα. Ακολούθως από πάνω τοποθετείται ένα καλυπτικό νοπό χειρουργικό γαζόπανο και οι παροχετεύσεις υλικών, βλέπετε, τοποθετούνται πάνω στο γαζόπανο, στις οποίες εφαρμόζεται συνεχής αναρρόφηση, αρνητική πίεση, από μια επιτύχεια αναρρόφηση. Το ποσοστό πρωτογενού σύγκλησης της περιτονίας με την τεχνική αυτή αναφέρεται στο 68% περίπου.
Μια άλλη μέθοδος είναι η μέθοδος Μπίρλιου, κατά την οποία το κλασικό σύστημα VAC που περιγράψαμε πριν τοποθετείται πάνω στο χειρουργικό τραύμα της ανοιχτής κοιλιάς, έχοντας όμως προηγουμένως σειράψει με ράμα PDS, με ράμα πολυδιοξανώνης, τα χείλη της των απονευρώσεων, στα οποία ασκούμε συνεχή τάση και ήπια έλξη, ώστε σε κάθε αλλαγή, η οποία γίνεται συνήθως κάθε 2 με 3 μέρες, προσεγγίζουμε τα χείλη της απονεύρωσης, ώστε αυτά να συμπλησιάζουν και να μπορέσουμε να επιτύχουμε την πρωτογενή σύγκληση. Αναφέρεται σε αυτή την τεχνική ένα ποσοστό σύγκλησης και 100%. Άλλη τεχνική είναι η τεχνική κατά Ακώστα. Ο Ακώστα περιέγραψε μια συνδυασμένη τεχνική χρησιμοποιώντας πάλι το σύστημα VAC, το οποίο, όπως βλέπετε, είναι εκ των όνων κάνευση στη θεραπεία της ανοιχτής κοιλιάς σε αυτές τις περιπτώσεις, έχοντας χρησιμοποιήσει πλέγμα πολυπροπυλενίου, το οποίο γνωρίζουμε ότι είναι μη απορροφήσιμο, το οποίο εφαρμόζεται επί των χειλαίων της απονεύρωσης, ώστε να τα συγκρατεί σε συνεχή τάση, σε συνεχή έλξη. Και όταν ακολούθως φτάσουμε στο σημείο να μπορέσει η απονεύρωση να σειραφεί, αφαιρείται το πλέγμα πολυπροπυλενίου και σειράπτονται τα χείλη. Η τεχνική αυτή αναφέρεται ποσοστό πρωτογενού σύγκλησης περιτονίας στο περίπου 76%. Ερχόμαστε τώρα σε πιο σοφιστικές τεχνικές σχετικά με την σύγκληση του κοιλιακού τυχώματος. Είναι το σύστημα ABRA. Ναι, το οποίο αποτελείται από σύστημα ανκτήρων επαναπροσέγγισης των χειλαίων του τραύματος, στοχεύει στη διαδοχική έλξη του ελλείμματος του κοιλιακού τυχώματος μέσω ενός κυκλικού τεντώματος όλων των ελαστομερών ζωνών που τοποθετούνται εκατέρωθεν του τραύματος, πάντα σε συνδυασμό με σύστημα VAC, με ποσοστό αναφερόμενης πρωτογενού σύγκλησης απονεύρωσης το 83%. Το σύστημα Απθέρα είναι ουσιαστικά το ίδιο, με την ίδια φιλοσοφία όπως το σύστημα VAC, με το οποίο αναφέρονται ποσοστά πρωτογενού σύγκλησης περίπου στο 89%. Αποτελείται από 2 πέταλα, ένα προστατευτικό που είναι δίκην αράχνης, τοποθετείται πάνω στα σπλάχνα, ένα δεύτερο σπόγκο ο οποίος τοποθετείται πάνω στο προηγούμενο προστατευτικό κάλυμα, από πάνω το τραύμα συγκλείεται και στεγανοποιείται με την μβράνη και επ' αυτής εφαρμόζεται αρνητική πίεση. Η τεχνική της Transabdominal Wall Traction σε συνδυασμό με το Wittmann Patch που βλέπετε εδώ, πώς εφαρμόζεται κάτω, το ροζ που βλέπετε από κάτω είναι το έντερο. Η πλαστική σακούλα η οποία προστατεύει τα σπλάχνα είναι η μπλε. Ακολούθως από κάτω βλέπετε τα 2 patch του Wittmann, το loop seat, το πέταλο βρόχος και το πέταλο το καλυπτικό βρίσκονται στη μέση γραμμή, συνδέονται επί τα εκτός διαπονευρωτικά με ραφές στο κοιλιακό τείχομα και σε κάθε νέα αλλαγή έλκονται μεταξύ τους, μάλλον συμπλησιάζονται, με αποτέλεσμα να επιτυχάνουμε δυνατότητα προσέγγισης του κοιλιακού τυχώματος. Με αυτή την τεχνική βλέπετε εδώ πώς ξεκινάει το χάσμα στα 10 εκατοστά, προχωράει με κάθε νέα αλλαγή, μειώνεται το πλάτος του χάσματος προοδευτικά και ερχόμαστε τελικά και συγκλείουμε το κοιλιακό τείχομα και επιτυχάνουμε την πρωτογενή σύγκληση της κοιλιάς. Έτσι λοιπόν, καθώς προοδευτικά μειώνεται το είδημα των σπλάχνων, τα χείλη της απονεύρωσης έλκονται και συμπλησιάζονται, το Wittmann Patch ανοίγεται, επιθεωρείται διαδοχικά και συμπλησιάζεται μεταξύ κάθε 24 με 36 ώρες μετά την αλλαγή των επιθεμάτων και όταν τα χείλη της απονεύρωσης πλησιάσουν αρκετά, το εναπομείναν υλικό του πάτσα αφαιρείται και σειράπτεται η απονεύρωση. Έχει βρεθεί ότι με αυτή την τεχνική, την Transabdominal Wall Traction, μπορούμε να επιτύχουμε την σύγκληση του κοιλιακού τυχώματος έως και 100% χωρίς χρήση, χωρίς δημιουργία μεγάλων μετεχειρητικών κοιλών, οι οποίες απαιτούν δύσκολες επεμβάσεις αποκατάστασης μετά από 6 έως 12 μήνες, χωρίς τη χρήση της τεχνικής διαχωρισμού, του component separation και χωρίς τη χρήση των ακριβών βιολογικών πλεγμάτων. Με την μελέτη αυτή φαίνεται, σε μια 36μηνη μελέτη, με τη χρήση δηλαδή ενός πρωτοκόλλου ανοιχτής κοιλιάς και Transabdominal Wall Traction, το οποίο εφαρμόστηκε σε 32 ασθενείς που παρουσίασαν μεγάλο domain loss του κοιλιακού τυχώματος και με αδύνατη δηλαδή την πρωτογενή σύγκληση της απονεύρωσης και αρχικό έλλειμμα μέσω όρο ελλείμματος 18,5 πλάτος επί 30,5 μήκος επετεύχθη τελικά η πρωτογενή σύγκληση σε όλους τους ασθενείς.
Ο μέσος χρόνος για την οριστική σύγκληση κατά την εφαρμογή αυτής της τεχνικής ήταν 8,7 μέρες. Ο μέσος χρόνος από την αρχική χειρουργική επέμβαση μέχρι την οριστική σύγκληση ήταν 18,2 μέρες. Και αυτό επιβεβαιώνεται επίσης από τις δύο αυτές μελέτες, οι οποίες αναλύουν την τεχνική αυτή. Τέλος, σε ένα review, το οποίο παρουσιάστηκε στο Anesthesiology Intensive Therapy του 2017, μελετήθηκαν 11 συνολικά μελέτες, 6 προοπτικές, 5 αναδρομικές, με σύνολο ασθενών 7 έως 111 έκαστη. Τα ποσοστά πρωτογενού σύγκλησης από νεύρωση με αυτή την τεχνική ήταν από 80 έως 100%. Η διάρκεια της ανοιχτής κοιλιάς μέχρι την οριστική σύγκληση ήταν από 9 έως 32 μέρες. Το ποσοστό εμφάνισης εντεροατμοσφαιρικών συρυγγίων, δηλαδή συρυγγίων που εμφανίζονται σε εκτεθειμένο έντερο, ήταν μέχρι 10%, και τα ποσοστά επιβίωσης εντός νοσοκομείου κυμαίνονταν από 57 έως 100%. Το ποια από τις προαναφερθήσεις τεχνικές είναι η βέλτιστη και η καταλληλότερη για την εφαρμογή στον ασθενή με ανοιχτή κοιλιά παραμένει σήμερα αναπάντητο. Οι τεχνικές αυτές είναι σχετικά νέες και τα δεδομένα στη βιβλιογραφία καθώς και οι περιπτωσιολογικές αναφορές είναι τόσο ετερογενή και ποικίλα που είναι δύσκολο να αξιολογηθούν με ενιαίο τρόπο. Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα δεδομένα, οι τεχνικές που φαίνεται να σχετίζονται με τα καλύτερα ποσοστά πρωτογενού σύγκλησης της απονεύρωσης και τα χαμηλότερα ποσοστά επιπλοκών είναι η θεραπεία αρνητικής πίεσης του τραύματος με οποιοδήποτε από τα εμπορικά διαθέσιμα σκευάσματα, με διαθέσιμες συσκευές και το Patch, αλλά απαιτούνται επιπλέον δεδομένα για την ασφαλή τεκμηρίωση. Τέλος, όλοι όσοι ασχολούνται με τη φροντίδα του βαρέως πάσχοντος ασθενούς θα πρέπει από την πρώτη στιγμή να στοχεύουν στην πρόληψη της εμφάνισης ενδοκοιλιακής υπέρτασης και του συνδρόμου κοιλιακού διαμερίσματος, και στην περίπτωση που αυτό εμφανίζεται, ο θεραπευτικός στόχος πρέπει να κατευθύνεται στην πρώιμη αποσυμπίεση της κοιλιάς με τη διάνοιξή της και την πρώιμη σύγκλησή της με σαφές πρωτόκολλο θεραπείας ανοιχτής κοιλιάς. Ευχαριστώ πολύ. Τέλος, για όλους τους όσους το παρακολουθούν.